Σήμερα είχαμε, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, μια πανελλαδική κινητοποίηση μουσικών καλλιτεχνών σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά ηχηρό παρόν και δυναμική παρουσία και σε επίπεδο Ηρακλείου. Πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μελισσουργάκη, είναι γραμματέας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου Παράρτημα Κρήτης. Την καλησπέρα μας, κύριε Μελισσουργάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή χρονιά στο κανάλι σας, στους εργαζομένους εκεί. Να σας ευχαριστήσουμε σε όλο το πολύ. Ελληνικό λαό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στους άνεργους συναδέλφους μας. Τι αίσθηση άφησε η σημερινή κινητοποίηση, πανελλαδική κινητοποίηση? Εικόνα μας. Εικόνα, ναι. Εικόνα μας είναι ότι ξεκινάμε στην ουσία τώρα. Ναι. Ξεκινάμε τώρα τους αγώνες, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο για άλλη μια χρονιά. Όπως και πέρυσι, μας βρίσκει, ας πούμε, στα σπίτια μας, χωρίς δουλειά, με ανοιχτά φέτος όλα τα μαγαζιά βέβαια. Οι εργαζόμενοι μόνο της τέχνης είναι έξω από αυτά. Μόνο οι εργαζόμενοι της τέχνης. Δεν ξέρω, έχουμε πολλές φορές να μας πούνε, ας πούμε, στους υπεύθυνους δημοξιολόγους ή του κράτους, ας πούμε, γιατί μόνο η μουσική διασπείρει τον ιό, και δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ σε κάτι τέτοιο. Και δεν κολλάει αλλού, μόνο στους χώρους μουσικής. Μάλιστα, τα βασικά αιτήματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα, είχαμε ξανακάνει τη συζήτηση και με συνάδελφό σας την περασμένη εβδομάδα, είναι σοβαρά, ναι, τα προβλήματα. Φαντάζομαι θα υπάρξει συνάντηση και με τα συναρμόδια υπουργεία εκπροσώπων σας. Τι βρίσκεται στη λίστα των ετοιμάτων σας? Κοιτάξτε, επειδή ο κλάδος της μουσικής και γενικά της τέχνης, του πολιτισμού γενικά, δεν βιώνει την κρίση μόνο τώρα, εν καιρό υγειονομικής κρίσης, τη βιώνει πολλά χρόνια. Και μετά, και από την κρίση, ας πούμε, την οικονομική που υπήρχε. Υπήρχε, ναι, δηλαδή, ας πούμε, μια κατρακύλα όσον αφορά τη δουλειά μας. Ήρθε και η υγειονομική κρίση και ισοπαίδωσε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση ανθρώπων που είναι πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από την αυλαία, πίσω από το θέατρο. Έχουν πίσω οικογένειες, έχουν ανθρώπους που πρέπει να τους στηρίξουν. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, τα αιτήματά μας δεν είναι μόνο αιτήματα ότι πρέπει να δώσει ένα επίδομα, ναι, τον Ιανουάριο, ναι, που βγήκε νωρίς και το ανέφερε η κυβέρνηση για να μας προλάβει. Δεν σώνεται με αυτό η κατάσταση. Οπότε τι ζητάτε? Τα 530... Αυτό που ζητάμε, όπως ζητάνε και όλοι οι κλάδοι που έχει ακούσει, αυτό που ζητάμε στην ουσία είναι να κάτσει σοβαρά να δει αιτήματά μας, σοβαρά να δει τα αιτήματά μας, να κουβεντιάσει μαζί μας. Μόνο πρέπει πάντα να χτυπάμε πόρτες. Πρώτη φορά βλέπουμε, ας πούμε, κλάδο, χτυπάει πόρτες, δηλαδή κλάδο, ας πούμε, που είναι τόσο πληττόμενος, ναι, τόσο πολύ λαιλατείται αυτά τα δύο χρόνια όσον αφορά τη δουλειά του. Οπότε μία στήριξη, μία πιο στέρεα βάση, αυτό μας λέτε. Η λογική των, ναι, επιδομάτων τώρα, των 500 ευρώ, ας πούμε. Τι ζητάμε, θέλουμε, ναι, καταρχήν θέλουμε αυτή τη στιγμή άνθρωποι της νύχτας που δύο χρόνια τώρα που οι γιορτές στην ουσία σώζουν τη χρονιά του καλλιτέχνη, του μουσικού. Οι γιορτές που είναι, δεν είναι πολλές, είναι η περίοδος των Χριστουγέννων, η περίοδος της πρωτοχρονιάς, η περίοδος για την κοπή της πίτας που είναι όλος ο Ιανουάριος, ναι, η περίοδος των απόκρεων, η περίοδος Αύγουστο, Ιουλίου-Αύγουστο καλοκαιριού που είναι οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις, ναι, ναι, και από αυτά τα πενιχρά μεροκάματα που κάνει κοιτάζει να σώσει όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν όλες οι μέρες είναι από πέρυσι. Δεν είναι, γι' αυτό λέω ότι η καταστροφή δεν είναι μόνο τότε που λέει ανοίξτε, είμαστε ανοιχτά και δουλεύετε. Δεν έχουμε δουλειά. Τώρα θα βγει και θα πει στις 16 του μήνα που συνεδριάζουν οι επιτροποί ότι ναι, ανοίγουμε την εστίαση, είσαστε ελεύθεροι. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Μάλιστα. Και τον Αύγουστο τότε που άνοιξε πάλι, που είχε κάνει το lockdown στο Ηράκλειο χωρίς να μας ρωτήσει. Μας άφησε χωρίς δουλειά, χωρίς συναυλίες. Σίγουρα δεν σημαίνει ότι επειδή ανοίγει η εστίαση, οι μουσικοί και οι καλλιτέχνες θα έχουν δουλειά. Έγινε σήμερα μία μαζική κινητοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι. Φαντάζομαι, υποθέτω, μέσα στην εβδομάδα περιμένετε απάντηση.
Εντάξει, απάντηση περιμένουμε, αλλά δεν θα την πάρουμε. Μάλιστα. Δύσκολα θα πάρουμε την απάντηση. Οι απαντήσεις δίνονται και ακόμα δοθήκαν από αρμόδιους ανθρώπους που έχουμε ρωτήσει. Μας είπαν να αλλάξουμε δουλειά, να βρούμε μια κανονική δουλειά. Δηλαδή, θεωρεί το χώρο της μουσικής που Μάλιστα. έχει άτομα που δεν είναι άτομα με μορφωμένα άτομα, άτομα που έχουν δώσει πάρα πολύ χρήμα για να σπουδάσουν. Κύριε Μελισσουργάκη, βέβαια, να βάλουμε μια τελεία για να πάμε σε διάλειμμα. Ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολλές φορές περιορισμένος. Εδώ είμαστε όμως. Να πω κάτι. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ολοκληρώστε. Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να βρούμε δικαίωση. Μάλιστα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να βρούμε να δικαίωση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μελισσουργάκη. Εδώ είμαστε να επικοινωνούμε και να αναφέρεστε και στα προβλήματά σας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.